επιστρέψαμε για τα τελευταία 2 και 38 της αναμέτρησης των Pink Flamingos με τον Αλκοολικό Αστέρα. Ψηλός για 3, αστοχή όμως και καταλάβει το σούτ δεν θα κατάλληλε το καλάθι και πήρε το rebound. Είχε όμως goal foul για την επιμονή του, 34-48, και έχει δικαίωμα για μία βολή. Λαχαρόπλος, πολύ ωραία. Πάσα πίσω από την πλάτη. Παρακινδυνευμένη πάσα, όμως θα τη συγκρατήσει ο Ζαχαρόπουλος. Ζαχαρόπουλος για 3. Θετικό ριμπάλ από τον Γεωργακόπουλο. Κάτσουλας, Αντωνόπουλος, Ατσαλοσούτ. Ο Φουλογεράκης θα πετύχει το καλά 37-48. Το πιστεύει ο Αλκοολικός Αστέρας και καλά κάνει. Λάθος. Πρωτόπαπας από Κωνσταντίνου για 2. Το δευτερόλεπτα για τους Pink Flamingos. Νέα επίθεση για τον Αλκοολικό Αστέρα που έχω την εντύπωση ότι άργησε λίγο να πιέσει. Φουλογεράκης για 3. Αστοχή. Κάτσουλα στο rebound. Κρατάει και ο Αντωνόπουλος. 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 Μάλλον στο τάρι, τελειώνει ο χρόνος. Airball. Πιτσιλό στο rebound. Βλέπει όμως ο Ζαχαρόπουλος και κάπου εδώ το παιχνίδι θα λήξει. Και δικαστικά τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Τασόπουλο και δύο βολές. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Τελικός νικητής είναι δεδομένος. Πολύ καλή εμφάνιση για τους Pink Flamingos. Οι οποίοι θα πάρουν και το επιθυμητικό rebound. Σόπουλος για 3, κάνει airball. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε επίθεση. Θα κάνει επίθεση από τον Αλκοολικός Αστέρας. Νομίζω 37-48. Μεγάλη νίκη για τους Pink Flamingos που κάνουν σε μια σειρά.
πολύ καλή συγκυρία, να το πω έτσι, που θα κάνει αυτή η νίκη. Αυτά από εμάς, από τον Ανδρέας Παπαδόπουλο στο Περιστέρι. Να είστε καλά και να παίξετε μπάσκετ. Καλησπέρα σας από το γήπεδο Ανδρέας Παπαδόπουλο στο Περιστέρι. Βρισκόμαστε εδώ για να σας περιγράψουμε ένα μάτς ανάμεσα στους Pink Flamingos και τον Αλκοολικό Αστέρα. Νομίζουμε ότι ο Αλκοολικός Αστέρας είναι αήττητος μέχρι τώρα, ενώ οι Pink Flamingos δεν έχουν ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα αν τα νούμερα θα αποτυπώσουν και την πραγματικότητα, την αλήθεια, αν θέλετε, στο παρκέ. Κάτι συμβαίνει εδώ, νομίζω, με τις εμφανίσεις των δύο ομάδων, καθώς μοιάζουν. Και τον Πρωτόπαθα στην επίθεση. Ο Πιτσιλός ο Σωτήρης το άφησαν το σούτ, όμως και θα το παίξει καλή αντιγαλά. Θα δώσει το screen στον Πρωτόπαθα, όμως εκείνος θα χάσει το lay-up, εύκολο lay-up. Επίσης όμως θα τελειώσει τη φάση. Δεν μου δένει για τον Αλκοολικό Αστέρα. Αρχικά κόστησε ο Γκαλάς στο δεξί κούκο, όμως ο ίδιος πήρε το επιθετικό rebound και έγραψε το 2-2. Ήταν εδώ ο Πιτσιλός στο... για να δει το καλάθι. Σπανής έψαξε το κόστα με τον Γεωργιόπουλο, όμως δεν θα καταφέρει να τον τροφοδοτήσει. Στο Παπα, για τον Παπα του Σταντίνου. Έκανε αυτό το λάθος. Νομίζω να δώσει την μπάλα για να είναι πιο έτσι αξιοποιημένη η επίθεση της ομάδας του, και από την άλλη ο Γκαλάς έχει καταλήξει την αφή του
τσαμπαλί και θα τελειώσει τη φάση 4-4. Εύκολο lay-up. Καλά, θα κλέψουμε πρώτο από πάση. Άλλο δύο στο κλέψιμο. Συνειδιασμός. Αλλάς για τον Γεωργιόπουλο, δεν θα ευκοσκήσει. Ωραίο το κλέψιμο εδώ από το Πανηγύρι πάνω στον Τασόπουλο. Δικαίωμα για δεύτερη. Στο ταμπλό. Στα 4. Τουράν Τσαμπαλής για 3. Αστόχος. Λιμπάουν από τον Τσοπανέλη. Λάθος. Και νομίζω ότι ο αντιπιλικός αστέρας με διαχείριση του Πρωτόπαπα θα ηρεμήσει κάπως το παιχνίδι. Ψηλός του το δίνουν, θα το πάρει εννοείται, αστοχός. Λάθος το λάθος για τους κυρκιαμίδες που νομίζω βιάζεται σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Τσοπανέλης για 3. Μόνο τα πλώδια την μπάλα. Τσαμπαλής, τιμή για τον Γκαλά. Μιας όμως με δεύτερη προσπάθεια θα τελειώσει τη φάση και θα κάνει το 7-6.
Μόνο γκάλας έχει σκοράρει για τους Pink Flamingos. Γυρίζει για 3. Πάσε το φως. Θα πάρει τα κλέψη. Θα γυρίζει το φάλαρο και με Μπουράνι. Προσπάθεια από τον Θρόνο Γιαδάκη, όμως και καλή και η αμυντική προσήλωση από τον Γκαλά. Φαντίνου, ανοίγει λογαριασμό. 9-6, πρώτο του καλάθι. Με πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με τον Real Madrid πριν από 2 μέρες. Του τριών πόντων εύστοχο για τους Pink Flamingos. 9-9. Σπανέλισσα και δείχνει φάουλ. Κεδάκης για 3, αστοχό. Ο Μπανέλης και αυτός για 3. Αστοχή τώρα. Το 19. Από τον Κουσιλό που οδηγεί στο κλέψιμο για τον Ανατολικό Αστέρα. Το Μανέλη ξανά για 3. 15-9. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Σαμπαλή. Πολύ ωραία ο καλάθι. Δεκατέσσερα για την επίσης του Ανατολικού Αστέρα, Φουνογεράκης, θα το σκεφτεί για 3, κάνει το φλόουτερ, αστοχό. Και το 15 δικά θα είναι. Το πρώτο δεκαλέπτο ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε. Είναι τα πρώτα δεκαλεπτά, 15-11 για τον Ανατολικό Αστέρα. Επιστροφή στη δράση με τον Ζαχαρόπουλο για τον λογαριασμό των Pink Flamingos. Δεν θα περάσει. Το εξέχουμε και ράκι με τον rebound. Ο Ανατολικός Αστέρας ξεκινάει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μεγεράκης για 3. Νομίζω πάλι είναι για τους Pink Flamingos. Μαζί μου συμφωνούν και οι διαιτητές. Τώρα Ζαχαρόπουλος.
κάψουλα όμως η άμυνα του Ολυμπιακού Αστέρα είναι καλή. Για τον Αγγλό του Αστέρα. Υψηλός μόνος του κορυφή. Δεν θα αφήσει απαλά την μπάλα στο καλάθι και θα στοχίσει. Χαρόπλους για τρεις. Μέσα. Δεύτερο τρίποντο για τον Ζαχαρόπλο, 15-14. Γεράκι. Μπαίνει προς τα μέσα, στοχή, θα μπαλεί στο rebound. Ωραία προσπάθεια από τον Φωνογεράκη, όμως η μπάλα δεν πήγα στο χαμηρί. Σαχαρόπλος ξανά για τρεις. Αυτό θα τη φορά, ο Κάτσουλος όμως πήρε το εξαιρετικό rebound. Πολύ ψηλός και δυνατός. Γεωργιόπουλος για τρεις, μέσα. Και τα ημάς για τον Αλκοολικό Αστέρα, καθώς δέχτηκε πολύ γρήγορα ένα σερί 6-0 και το 15-11 μετατράπηκε σε 15-17. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Πέλα στον Φούρνο Γεράκη, στην πρώτη επίθεση του Αλκοολικού Αστέρα. Το τρίποντο από τον Λουκόπουλο ήταν άστοχο, όμως πήραν εξαιρετικό rebound τυπικά γηπεδούχοι. Καλός, με την πίεση του χρόνου δεν θα κάνει καλό σουτ. Το Κάτσουλα τρέχει ωραία το γήπεδο. Θα πετύχουμε η ΑΠ 15-19. Μεγαλώνει κι άλλο το σερί, είναι στο 8-0 για τους Πιν Φλαμίγος. Μεγεράκης για 3, άστοχος. Δεν ξεκίνησε καλά ο Μεγεράκης. Μπουράνης τον Γεωργακόπουλο. Ο Γκαλάς. Στοχή. Το λιμάνι από τον Μπουράνη που τρύπωσε εκεί ανάμεσα στα θηρία. Μπουράνη στο σποκίσιο, έκανε ωραία προσπάθεια και φύλλο Γεράκης. Στον Πανέλης για τρεις. Στοχός. Καλάς τώρα, Κωνσταντίνου θα γυρίσει, θα γυρίσει αυτή την άστοχο. Ο Μεγεράκης θα πάει στην από τον Παύλο Κωνσταντίνου και θα παίξει ένα σερβιρινό στο Μελαβένο. Θα κοφτεί όμως από τον Κάτσουλα. Όχι, το κούρανε πήγε πάλι, Γιωργακόπουλος, ο Καλάς, το σκυφί, αυτό από το χουκ. Ωραία πάσα από τον Παύλο Κωνσταντίνου για τον Τσιμπανέλη, 17-19, πρώτο καλάθι για τον Αλκοολικό Αστέρα. Thank you.
Καλά τώρα είναι στην κορυφή. Μουράνης. Σουτάρει από δίπλα των πολλών. Αστοχή. Φάουλ του Νικόπουλου. Βάζει επιθετικό ριμπάουντ πάνω στον Αντωνόπουλο. Καλά, θα γυρίσει αυτή τη φορά και θα εστοχίσει. Όμορφη κίνηση. 17-21. Λος. Διστήσει. Κάνει λάθος. Παραμένει το 17-21. Γεωργακόπουλος, Μπουράνης, Σπάρι. Καλή λάθος. Καλή άμυνα από τον Σκλάβο. Λάβει το Σπάρι για 3. Airball. Από Κωνσταντίνου. Το αριστερό του. 19-21. Ουράνης για τον Γεωργακόπουλο. Θα κερδίσει ο Μεστροπάουλ. Καλό το κόψιμο από τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Στη μία από τις δύο ελεύθερες βολές ο Γεωργακόπουλος. 19-22 το σκορ. Βλέπουμε τώρα για τους Φλαμίγκους με τον Γεωργακόπουλο. Κάτσουλας, Γεωργακόπουλος, τους δύο βολούς με ταμπλό. Old school. Τον Γεωργακόπουλο, με Γεράκη τώρα. Δεν θα βρίσκουμε καλά αυτή η ολοκληρωτός αστέρας, ο οποίος κάνει ένα χαμηλό καλύτερο, ειδικά από τέτοιας παραγωγικότητας, ο Καλάς. Πετύχει το Καλάς, 19-24. Για τον Σκλάβο, Αστοχό, Κόπουλος και έτσι το φάουλ. Υψηλός πήρε το εξωτικό του βάρο όπως αστόχησε πάλι. Υπάρχει μια κούραση στον Ανατολικό Αστέρα, καθώς είπαμε ότι είναι δύο μέρες και πάλι παιχνίδι. Κράτησε την μπάλα. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Τασόπουλο που κράτησε την μπάλα
στη διείσδυση, 19-26. Μεγαλώνει η διαφορά για τους Pink Flamingos που έχουν περισσότερη ενέργεια. Διαβάσει καλύτερα φαίνεται το παιχνίδι. Όμως ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς και ο Ολυμπιακός Αστέρας είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Πιτσιλός πήγε σε ατομική προσπάθεια και κέρδισε το φάουλ. Βλαχαρόπουλος πήγε στη θέση του Κάτσουλα νομίζω για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο. Παπαλής. Χαρόπουλος, τελειώνει η επίθεση, Τσαμπαλής γυρίζει. Και με ένα περίεργο στυλ θα στοχίσει 20-28. Τελευταία επίθεση για τον Ανατολικό Αστέρα. Καλάθι, 22-28. Βαχαρόπλος νομίζω βιάστηκε λίγο για να κάνει το σουτ. 3-14 λεπτά έμειναν για την ολοκλήρωση του πρώτου εκείνου χρόνου. Πρόλαβε να πετάξει την μπάλα όμως. Θέλω να το σκόρ του πρώτου ημιχρόνου, 22-28. Οι Φλαμίγκος έχουν κάνει μια καταπληκτική δεύτερη περίοδο και πήραν το προβάδισμα όμως. Ακόμα πολύ ψωμί το παιχνίδι μας. Αυτά για την ώρα. Σε λίγο θα είμαστε πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας με τον Ανατολικό Αστέρα και τον Πρωτόπαπα να έχει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, 22-28. Θυμίζω. Οι Pink Flamingos προβάλλουν σε νεαρή αντίσταση και για να δούμε πού θα τους οδηγήσει αυτό. Για καλή τους τύχη πάντως βγάλανε την πρώτη άμυνα. Ωραία reverse εδώ από τον Αντωνόπλο όμως αστοχή. Πάντως καλή προσπάθεια. Πρωτόπαπας και ο Πάπα Κωνσταντίνου δεν θα σπαρεί. Ο Κωνσταντίνου θα σου πάρει λίγο πιο μπροστά από το τρίποντο, κάνει airball. Ζαχαρόπουλος, Αντωνόπουλος, όχι ο Τσαμπαλής ήτανε, τώρα είναι ο Γκαλάς. Παραμένει το 22-28. Αργύρης, άσχομαι στη σειρά του. Κάτσουλας Δεσπόζη, πολύ αθλητικό παιδί, όπως βλέπετε πολύ γυμνασμένο. Καλάς, στοχή όμως ο Κάτσουλας πάρει το επιθετικό ριμπάνι, μάλλον θα κάνει το follow για να είμαι πιο σωστός και ακριβής, 22-30. Ανατολικό Αστέρα, Αντωνόπουλος για τον Φλαμίγκο στον εφηδιασμό. Λαχαρόπουλος για τρεις. Αστοχός και ο Κομπανέλης τώρα λιγά θα κλείσει τον εφηδιασμό. Καργύρης για τρεις. Αστοχός. Καπαλής για τρεις, σερμπολ. Φαινόταν η κατάληξη για αυτό το
είπα πριν με δοκιδάρεξη της μπάλας, Κωστόπαπας, Άσποχος, Κομπανέλης. Εδώ θα ξεχαστεί όμως ο Κομπανέλης, ο οποίος θα χάσει το τετατέτ με το καλάθι. Θα χάσει κι άλλο τετατέτ, παρά το επιθετικό του rebound. Κουλός, για τον Μεγάλα, Σκορχή. Τον Όπουλος ξανά για τον Γάλα και για πρώτη φορά η Pink Flamingo στο Sing 10, 22-32. Πάσα από τον Κουμπανέλη, θα κάνει το 24-32 και έχει το δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Από την πίεση του χρόνου, εστοχή, πατούσε τη γραμμή για λίγο, 24-34. Καλός φερ, είναι ο καλύτερος φερ του μάτρου, μόνο τον πίνγκα έτσι λίγο. Και αποκαταστάθηκε τη διαφορά των 10 πόντων. Αργύρης, για 3, άστοχος. Σαν σουτ, κάτσε το πεταχτάρι θα λέγαμε του Παλέμαχο πλέον για τον Πρίτεζη. Το Πανέλη για 3, μέσα! Τρίτο γρήγορα από τον Πανέλη, 37, μάλλον 34. Ανάσα για τον Ανατολικό Αστέρα που έχει πολύ στην επίθεσή του. Λαχαρόπουλος θα βρει πολύ όμορφο το Σαμαλή και αυτός θα κερδίσει το πόλι. Time out στο παιχνίδι, 28-36 τελικά είναι το σκορ για τους Pink Flamingos. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Έτοιμος για την ελεύθερη βολή ο Τσαμπαλής για να αποκαταστήσει τη διαφορά των 10 πόντων. Κάνει άστοχος, πάμε που θα δίνει το rebound. Και ο Κιμουγεράκης ο οποίος ελεύθερος το μάτς. Και με πρωτόπομα και με φορνογεράκι πλέον το Αγγλικό Σωστέρα, ο Πανέλης, για 3, αυτοχός. Ο Μπουράνης έκανε λάθος, καλά με τον Αντωνόπουλο και κατοχή ξανά για τον Αγγλικό Αστέρα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια να το στάθω με κάτσουλα, τον κυριότη κάτσουλα. Καλά τώρα. Πολύ
Γκαλάς για 3, μέσα! 27-39, μεγαλώνει η διαφορά για τους Pink Flamingos. Πάσα που δεν βρήκε κανέναν αποδέκτη. Τον rebound συνεχίζει να δρακατά του αλκοολικού αστέρα. Ωραίο γύρισμα από την baseline από τον Παύλο Κωνσταντίνου. Ανασύρω το παιχνίδι μας, 31-41. Γιωργακόπουλος. Μουράνι, Μουγκαλάι, πάσα, 3 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα, σε δευτερόλεπτες. Λάθος, με τον Βίκτορ Ζαχαρόπλος πιάνει δουλειά στην άμυνα. Αυτό ο Γεωργιόπουλος, κόμμος από τον Γκαλά, πίσω κορδί στο Παόλο από τον Παπασταλίνου. Αυτοσκείς δύο βολές. Τώρα αυτό, το αγροπό αστέρα από τον Μεγκαλά. Πιτσιλός για τρεις. Αστοχός. Γιουργακόπουλος για τρεις. Σειρά του, πανέβγε ο Γιωργακόπουλος. Ο
νομίζω έπαιξε 6-9 με τον καλά πάνω στο πρωτόκολλο από τον Ολάγκα σε λάθος. 17 δεύτερα για τους Pink Flamingos, 14 μάλλον. Για να ολοκληρώσουν την τελευταία τους όπως φαίνεται επίθεση στην τρίτη περίοδο. Καλά, δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Υψηλός τώρα. Στο φάουλ. Τώρα δύο φάουλ να δώσουμε, Pink Flamingos. Πιτσιλός για 3, τάπα από τον Ζαχαρόπλο και αφού πάνε το σκοτήσε στο λόγο, 31-41. Οι Pink Flamingos βάζουν μεγάλα προβλήματα στον Αθλητικό Αστέρα, όμως με 10 λεπτά να απομένουν, όλα μπορούν να συμβούν. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας, 31-41 για τους Pink Flamingos, οι οποίοι είναι και στην επίθεση. Ζαχαρόπουλος, θα περάσει, όμως προσπάθει όμως την μπάλα διά του κάνει το χατήρι. Ο Γεράκης, ο Κωνσταντίνος είναι σε μια περίεργη προσπάθεια. Τώρα πρόεδρε για τους Pink Flamingos, δεν μοιρανε το χρόνο. Νέα ευκαιρία για να μειώσουν κάτω από το φράγμα των 10 πόντων τη διαφορά ο Αλκοολικός Αστέρας. Ο Γιάννης αστοχίσει ακόμα ένα τρίποντο, δεν φαίνεται ποτέ είναι στη μέρα του. Φουνουγεράκης, Κουκόπουλος, θα πάρει τελικά το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο βολές. Καλή άμυνα από τον Πιτσιλό. Από Καραδίνου, Τσομπανέλης για 3. Αστοχό φάνηκε. Ζαχαρόπουλος τώρα, Κάτσουλας, Γουργακόπουλος, το σουτ για 2 πόντων άστοχο. Η μπάλα όμως παραμένει για τους Pink Flamingos. Ουράνης, η προσπάθεια και επιθυλό στο rebound. Ψηλός, άστοχος, δεν τον πάει το παιχνίδι τόσο το επιθυλό σήμερα και τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Κάτσουλας, Γεωργιόπουλος για 3. Στοχή, Λουγεράκη rebound. Και έξυπνα ο Μπουράνης θα του κάνει το φάουλ.
Ο Γεράκης για τρεις. Αστοχός. Δεν έχουμε σκορ στα πρώτα τρία λεπτά αυτής της περίοδου. Δεν κατάφερε να το κεφαλοποιήσει αυτό με ένα καλάθι. 31-41 παραμένει και ο Ζαχαρόπουλος θα κάνει airball από το εκ των βολών. Θα παλείς. Ο Γκαλάς δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Κόπουλος για τρεις. Ο πολύ κακό σουτ. Όσο παραμένει αυτό το σκορ, οι Pink Flamingos δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Καλά, θα σκυρατήσει την μπάλα. Θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Είπες εδώ άσχημο παιχνίδι μπάλα. Εύστοχο στην πρώτη βολή, 31-42. Εύστοχο και στη... όχι άστοχο στην δεύτερη, όμως ο Αντωνόπουλος θα πατήσει το rebound. Θα μπαλεί, ουσιαστικό σουτ. Συν 10 παραμένει όμως για τους Pink Flamingos. Τώρα ωραία δίνηση, όμως δεν καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Πολύ χρόνο ακόμα το παιχνίδι. 5 λεπτά μπάσκετ έχουμε δει πίσω από τις ανακοπές. Λάθος.
Λαχαρόπουλος. Περάσει το κέντρο πίνγκε Φλαμίγκος. Κωστόπαπα θα κάνει τελικά το κλέψιμο. Ψηλός, θα χαθούν και την μπάλα. Κωστόπαπας. Πλέχτη εκεί στις συμπληγάδες. Μογεράκης, μπήκε και εκεί η μπάλα, εδώ του πεξιάστηκε το παιχνίδι. Πάλα από τον πρώτο παπά. Πάλα από τον πρώτο παιχνίδι μου, που θα δέχεται. Για τρεις, κακό σουτ. Και ο Φλογεράκης εδώ θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει πάση τελικά, θα χάσει ένα απίστευτο lay-up μόνο σου. Φοβερό τελειώσιμο. Όμως στο μπάσκετ εδώ, όπως και στο διάστημα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Και εδώ ο Κάτσουλας θα πετύχει το γαλάκτριο 32-44. Και νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Κωνσταντίνου, άστοχος. 3 και 10 από μένουν για τη λήξη. Ο Σύνδεδεκα για τους Πινκ Φλαμίγκος πολύ δύσκολα μπορεί να ανατραπεί με την εικόνα περισσότερο του παιχνιδιού. Λαχαρόπουλος, πετυχαίνει και αυτό το καλάθι, 32-46. Εδώ νομίζω δεν ήξερε τι ακριβώς ήθελε να κάνει στη φάση αυτή. Μεγάλη νίκη για τους Pink Flamingos. Εδώ λέει απέδω από τον Ταστόπλο, 32-48. Time out για τον Αγωγικό Αστέρα που δεν νομίζω να έχει αξιώσει να γυρίσει το παιχνίδι. Σε λίγο πάλι κοντά σας για τα τελευταία 2 και 38.